Καλησπέρα ξανά, βρισκόμαστε εδώ με τον προπονητή του ΕΓΑΛΟ, τον κύριο Αποστόλο Χαραλαμπίδη. Μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του με 3-0, Σταύρος Μαύρος Θαλασσίτης. Πώς δείξατε να επιβάλλετε το παιχνίδι σας στη Σαντορίνη, βρήκατε γκολ με τις πρώτες πραγματικά καλές ευκαιρίες που σας παρουσιάστηκαν, ήσασταν κλινικά καλή εντός της μεγάλης περιοχής. Τι πιστεύεις ότι έφερε αυτό το τόσο μεγάλο αποτέλεσμα το οποίο δεν είχε ακριβώς από πάνω από τη Σαντορίνη πάνω και είναι μια λίγη με την οποία επιστρέφεται. Σίγουρα ήταν μια πολύ σημαντική λίγη. Δείξανε τα παιδιά στα τελευταία παιχνίδια ότι η ομάδα αρχίζει να πατάει καλά και να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως ο Γιάννης σχεδόν το μεγαλύτερο διάστημα ήταν πολύ καλή και αντιμετωπίσαμε το μεγάλωμα. Όξανε ότι πού και πόλεμο ήταν αρκετά καλή, πολύ ανταγωνιστική. Και ψάχναμε μια νίκη, ας πούμε, να μας ξεπολύσει λίγο μια έτσι, νίκη πολύ καλή, ώστε να μας ξεπουμπώσει, να το πούμε. Την βρήκαμε σήμερα, είμαστε αποφασισμένοι πάρα πολύ. Η ομάδα αρχίζει πέσει και καλό ποδόσφαιρο. Είναι πράγματα έτσι που θέλω να βλέπω την ομάδα. Πέσαμε σίγουρα ένα αντίπαλο πολύ δυνατό. Ήταν καλά στην ψυχολογία, με παίχτες έμπειρους, με ένα προπονητή έμπειρο. Και έτσι αυτή η νίκη την κάνει ακόμα πιο σημαντική, η οποία θα μας βοηθήσει και ακόμα στην ψυχολογία μας. Και μας ανεβάζει στην βαθμολογία και πάνω. Έλεγα προλίγου στον ποδοσφαιριστή σας, τον Χάρη Πουσκόρα και τον τρίτο γκολ, ότι δείχνατε να έχετε αισθηθεί πολύ καλά. Γιατί πολλοί είχαν αρχίσει να λένε πως στο Γάλλιο λείπει το εύκολο γκολ φέτος. Δεν είχε καταφέρει να σκοράρει πάνω από ένα ή να πάρει την νίκη επειδή του έλειπε τον γκολ. Και σήμερα καταφέρατε και όμως να βάλετε τρία σε ένα μέχρι να καθαρίσετε και το παιχνίδι απέναντι, όπως είπατε και σε μια ποιοτική ομάδα όπως η Σαντορίνη. Τι έφερε αυτά τα πράγματα. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Προσπάθησα πάντα από την ψυχολογία γιατί πέτυχε είναι καλή. Αν δείτε τα βιογραφικά του είναι πάρα πολύ καλή από την εξυπηρέτηση. Άρα πιστεύω του έλειπε το ψυχολογικό και ένα τρόπο παιδιού ώστε να μπορέσουν να πατήσουν πιο πολύ παίχτε στην περιοχή και να κάνουν πιο πολλού παίχτε την επίθεση μα. Αυτό προσπάθησαμε στην προπόνηση να του βγάλω. Περιμέναμε αυτό το ξυπούκωμα, ήρθε σήμερα και πιστεύω να έχουμε και συνέχεια. Επόμενη αγωνιστική με την Ένωση Παναστροφιδιακού. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας από εδώ και πέρα και πώς βλέπετε αυτό το μάτς για το οποίο θα ξεκινήσει την προετοιμασία άμεσα. Θεωρώ και αυτό είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, μια ομάδα πολύ δύσκολη. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα έχει σαν προπόνηση. Θα λέει πολύ σκληρά και η ομάδα. Θεωρώ να κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο παιχνιδιού. Ξέρω θα πάρουμε το παιχνίδι αυτό, ώστε και να ανέβουμε ακόμη πιο βαθμολογικά και αρχίζει η ομάδα να πατάει καλά και να και ψυχολογικά να πιστεύουν και πολύ παίχτες στον εαυτό τους. Γιατί όντως η δουλειά γίνεται πολύ καλή, τους έλειπε αυτό το αποτέλεσμα και πιστεύω να τους βοηθήσει στην περαιτέρα συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια την επόμενη αγωνιστική.